Δηλαδή το ζουμί ποιο είναι και τα μπακέρα. Ότι οι κύριοι αυτοί για να μην κάνουν πληστηριασμού, αυτό λέει η γνωμοδότηση, για να μην κάνουν πληστηριασμού, επιλέξανε, επιλέξανε μεταξύ δύο νομοθετικών πλαισίων του 2003 και του 2015, επιλέξανε να τιτλοποιήσουν και να μεταβιβάσουν με τον νόμο του 2003. Επιλέξαν λοιπόν αυτό για να έχουν το φορολογικό ευεργέτημα. Ναι. Όταν λοιπόν επιλέγεις αυτό για να έχεις το φορολογικό ευεργέτημα, δεν μπορείς μετά να έρθει και να πεις ότι πάω να εκτελέσω με τον νόμο του 15 που δεν έχει φορολογικό ευεργέτημα, γιατί στη χειρότερη, αν θέλεις να το κάνεις, να πάνε να πληρώσεις φόρους που χρωστάς. Και αν θέλει ο άριο Πάγος, και αν θέλει ο να βγάλει μια απόφαση δίκαιη, δίκαιη, να τους δώσει τη δυνατότητα να εκτελούν με τον νόμο του 2015, αφού πρώτα πάνε και καταβάλουν τα 58 δισεκατομμύρια των φοροαπαλλαγών που δεν πληρώσανε επειδή τυπλοποιήσανε με τον νόμο του 2003. Άκου, πήγαινε πώς, λοιπόν πώς να πληρώσει. Θετουργή... Ωραία, ναι. πήγαινε να πληρώσει 58 δι. Ναι, για να μην. Ναι. Πήγαινε να πληρώσει 58 δι για να εκτελέσει 87. Πρόσεξε. Ναι. Γιατί σου όλο αυτό. Γιατί αν αυτό το καρουζέλ κρατήσει 3-4 χρόνια ακόμα, οι φοροαπαλλαγέ θα ξεπεράσουν την, την αξία την, την και των κόκκινων δανείων που αυτό λέει κάποιο είναι λογικό, βέβαια είναι λογικό, γιατί ένα ακίνητο, το ακίνητο αν κάνει ο καθένας σας το λογαριασμό του σπιτιού του και πει ότι το σπίτι του το πουλήσει σε μία δεκαετία, σε μία δεκαετία, δέκα φορές, δέκα φορές, φόρη του ακίνητου για όλη τη δεκαετία, έμφυα φόρων μισθωμάτων κτλ. Αυτό κάνει πάντα παραπάνω την αξία του ακινήτου. Mm. Το ίδιο ισχύει και του ίδιου των κόκκινων δανείων. Δεν έχει καμιά διαφορά. Θέλω, σε παρακαλώ όμω, μισό θέλεις. λεπτό. Αυτό λοιπόν τώρα που είπε είναι η ουσία του νομοθετήματο. Δηλαδή, αν πάω με το νόμο 3156 του 2003, η ουσία είναι, αυτά είναι οι συνέπειες, είναι τα ευεργετήματα, είναι τα αποτελέσματα μεταξύ των οποίων, η ουσία είναι ότι πρέπει να κάνω μία πράξη, αλλά όχι εκτέλεση. Αυτό λοιπόν τώρα δεν γίνεται κατανοητό ή μάλλον ήδη η, η καθημερινή δικαστική, δικαστηριακή, οικονομική, τραπεζική, δικηγορική πραγματικότητα δεν ασχολείται με αυτό. Ναι. Αυτό που ασχολήθηκε η Ολομέλεια είναι αυτέ οι εταιρείε που ασχοληθηκε η ολομελεια ειναι αυτες οι εταιρειε που εκτελουν ναι. Αδιάφορα τα 58. Μπορούν να εκπροσωπούνται από τρίτου. Δηλαδή αυτέ οι εταιρείε θα εκτελούν. Ενώ δεν μπορούν να εκτελούν ούτε οι πρώτοι. Όχι, δεν μπορούν. Εδώ δεν μπορούν να εκτελούν τα φαν. <laughs> αυτό, είναι, ναι. αυτό είναι το ζουμί ναι. τη υπόθεση. Εδώ, εδώ η ουσία, η πραγματική ουσία είναι ακριβώ όπω την είπε. Με ναι. αυτό το νόμο δεν επιτρέπεται η εκτέλεση. Ακριβώ. Όχι που το έχουμε δεχτεί η κοινωνία θα εκτελούμαστε αλλά και πάμε όχι, να συζητήσουμε όχι από, από ποιον θα εκτελούμαστε. Από τον ναι. Εδώ είναι να μην εκτελείς. Ναι, εδώ είναι να μην, εδώ εκτελείς. Είναι να μην εκτελείς. Υπάρχει λοιπόν η Άννα Ιγνατέγκο συνεργάτηδα στην εταιρεία έχει αρθρογραφήσει στο δικαστικό ρεπορτάζ για την παράνομη εκτέλεση των ε, τίτλοποιημένων δανείων. Ναι. Για την παράνομη εκτέλεση. Ότι δεν μπορεί να εκτελέσει. Όχι ποιο θα εκτελέσει που συζητάγαμε χθε στον να εκτελέσεις. Δεν μπορεί να εκτελέσει. Και δεν μπορεί να εκτελέσει γιατί και για να μην εκτελέσει. Σου έχω δώσει σε έξι χρόνια 58 δισεκατομμύρια φορά απαλλαγές. Δηλαδή, σε έχω επιδοτήσει. Α, σε έχω επιδοτήσει. Α, αυτή η γνωμοδότηση Γιατί 58 δισεκατομύρια... είναι η ουσία του νομοθετήματο. Γιατί 58 δισεκατομμύρια φοροαπαλλαγή ναι. δεν την πήρε ούτε από το Θεό, ούτε από τη μάνα σου, ούτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την πήρε και ρατά από την τσέπη τη δικιά μου, mm. του φορολογούμενου. Mm. Αυτά τα έσοδα λείψαν από τον προπολογισμό. Mm. Τα 58 Και συζητάγαμε και χθες, ρωτάει τώρα ο ο... θα εκτελέσει, το Α ή ο Β.